Καλή σας ημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζει και σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις αναπληρώσεις συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα και με τις σχετικές επιστολές των κοινοβουλευτικών ομάδων. Από την κοινοβουλευτική ομάδα Νίκη μας ενημερώνουν ότι το βουλευτή κ. Τάσο Οικονομόπουλο θα αναπληρώσει ο βουλευτής κ. Νικόλαος Βρετός. Να επαναλάβω μια παράκληση, επειδή κύριε Βρετέ είστε πλέον μόνιμα στην Επιτροπή μας σε όλες τις τελευταίες πολλές συνεδριάσεις. Αν υπάρχει θέμα αντικατάστασης, απλά να το γνωρίζουμε. Τίποτα άλλο για το τυπικό. Οι μάρτυρες που θα εξετάσουμε σήμερα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, και ο κύριος Σπυρίδων Καραβάκης, εκπρόσωπος κοινοπραξίας Alstom Tomy. Να ενημερώσω επίσης ότι επειδή στη μία το μεσημέρι μιλάει ο Πρωθυπουργός, θα ζητήσουμε την ανοχή σας για να πάμε. Προφανώς, αντίστοιχα, θα δούμε και τα δικά σας αιτήματα. Προφανώς, αλίμονο. Κυρία Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Χτες ο Απόστολος Πάνας, ο Γιώργος Νικητιάδης και εγώ αποστήλαμε στον Πρόεδρο της Βουλής μία επιστολή. Το περιεχόμενο είναι πολύ σύντομο. Το περιεχόμενο είναι πολύ σύντομο και θα ήθελα να το αναγνώσω. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής. Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο έχασαν άδικα τη ζωή τους 57 συνάνθρωποι μας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας μας. Γνωρίζοντας ότι στο παρελθόν έχετε έμπρακτα δείξει την ευαισθησία σας σε περιπτώσεις γεγονότων που αποτέλεσαν αφορμή για τον άδικο χαμό αθώων ανθρώπων, θα θέλαμε να σας καλέσουμε όχι μόνο υπό την οδειότητά μας ως βουλευτές, αλλά ως πολίτες που παραμένουμε βαθύτατα συγκλονισμένοι από το τραγικό αυτό γεγονός, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε την ημέρα που συμπληρώνεται ένα έτος από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αφενός να υπάρξει ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, αφιερωμένη στο τραγικό δυστύχημα και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, να εκφωνηθούν από το Προεδρείο τα ονόματα των αδικοχαμένων συμπολιτών μας, καθώς επίσης να υπάρξει φωταγώγηση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων με συγκεκριμένη αναφορά στο τραγικό δυστύχημα. Μια τέτοια κίνηση υψηλού συμβολισμού αποτελεί ένδειξη του ελάχιστου οφειλόμενου σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων, αποτελεί επίσης την ελάχιστη συμβολή στην υποχρέωσή μας κανείς να μην ξεχάσει ποτέ τι συνέβη στα Τέμπη στις 28 Δευτέρου 23. Θέλω να ζητήσω την αυτονόητη, είμαι βέβαιη ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και η κυβερνητική πλειοψηφία, θα έρθει να υποστηρίξει αυτό το αίτημά μας. Και θεωρώ ότι εκείνη τη μέρα δεν πρέπει να εξαντληθούμε σε μία μόνο τυπική, συνήθη τήρηση ενός λεπτού σιγής. Γι' αυτό και η πρότασή μας είναι σύνθετη. Αφορά ένα πλέγμα συμβολικών κινήσεων που οφείλουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και κυρίως στην υποχρέωσή μας να μην ξεχαστεί τι συνέβη. Γι' αυτό και ζητώ από όλα τα κόμματα και τον ανεξάρτητο βουλευτή που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της Βουλής και να στηρίξουν αυτό το αίτημα που θεωρώ ότι μας εκφράζει όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Κόκαλη παρακαλώ στο λόγο. Ευχαριστώ την κυρία Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή δίνουμε όλοι εξετάσεις. Και ο καθένας μας κρίνεται και ατομικά, αλλά και όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτή την υπόθεση, τον τρόπο που διεξάγεται η έρευνα, ποιους μάρτυρες καλούμε, ποιους αποκλείουμε, όλοι κρινόμαστε. Από προχτές έχουμε ζητήσει, εάν η εξεταστική υπάρχει και δεν την κλείσετε γρήγορα-γρήγορα, 28 Φεβρουαρίου να μην γίνει συνεδρίαση, προκειμένου να παραστούμε στο ετήσιο μνημόσυνο που θα γίνει στην περιοχή του εγκλήματος των Τεμπών, το οποίο διοργανώνει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σίγουρα συμφωνούμε με την πρόταση της κυρίας Αποστολάκη, απλά εκείνη την ημέρα όμως, εμείς η δικιά μας η πρόταση είναι να μην υπάρχει Εξεταστική Επιτροπή, νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουν όλοι, να μην γίνει καμία συνεδρίαση, προκειμένου να παραστούμε στο ετήσιο μνημόσυνο. Αλλά το πιο σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, είναι ότι αυτή εδώ η Επιτροπή δίνει εξετάσεις για όλο το πολιτικό σύστημα, το πώς
αντιλαμβανόμαστε την αναζήτηση και την έβρεση της αλήθειας για να δώσουμε απαντήσεις όχι μόνο στους συγγενείς, να δώσουμε απαντήσεις σε όλη την κοινωνία πλέον. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόκαλη. Το λόγο έχει ο κύριος Καραθανασόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς για τα ζητήματα τα οποία θίχθηκαν έχουμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, ότι πρέπει να είναι έτοιμα της ίδιας της Επιτροπής οι πρωτοβουλίες που θα πάρθουν και δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αυτές που περιγράφονται στην επιστολή των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική ή θα χρειαστεί και κάτι άλλο να δούμε συμπληρωματικά και βεβαίως να μην συνεδριάσει και η Εξεταστική Επιτροπή εκείνη την ημέρα που να θυμίσω εκτός από μέρα μνημοσύνου έτσι είναι και μέρα αγώνα, δεν μπήκε τυχαία η πανελλαδική απεργία στις 28 του Φλεβάρι με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδισες ή οι ζωές μας». Είναι ακριβώς και αυτό μια ένδειξη τιμής ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί και ότι θα πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα για να μην ξαναεπαναληφθεί και βεβαίως να τιμωρηθούν και οι υπεύθυνοι. Από αυτή την άποψη λοιπόν λέμε ότι πρέπει να είναι έτοιμα της Επιτροπής. Ένα δεύτερον, να μην συνεδριάσουμε εκείνη την ημέρα βεβαίως στις 28 του Φλεβάρι. Και τρίτο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, εντάξει τώρα να διακόψουμε επειδή θα μιλήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Το κάναμε και την προηγούμενη φορά. Πάει πολύ πίσω η δουλειά. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί χθες μίλησε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε έτοιμα διακοπής. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας στην Ολομέλεια. Άμα το πάμε, όποιος αρχηγός μιλάει να διακόπτουμε. Θα μπορούσε, μια μέρα κοίτα, καταλαβαίνετε που έχει ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Το κάθε πράγμα βεβαίως έχει τη σημαντικότητά του. Εγώ με μεγάλη πρόεδρε. Κατανόηση προφανώς. Δηλαδή θα μπορούσε ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να παραμείνει εδώ και να συνεχιστεί μια διαδικασία που είναι μια διαδικασία ερωτοαπαντήσεων. Δεν βλέπω το λόγο να διακόπτουμε κάθε φορά. Γιατί και την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε σημαντικά νομοσχέδια. Έρχονται νομοσχέδια για ποινικούς, έρχονται νομοσχέδια για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άμα το πάμε έτσι, στο τέλος θα γίνει. Το λέω με πολύ τέτοιο, χωρίς να θέλω να αντιδικήσω ούτε με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ζήτημα. Αλλά καταλαβαίνετε, κάθε φορά που είναι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός ή ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να διακόπτουμε ή οποιοδήποτε άλλος αρχηγός, δεν είναι σωστό ως διαδικασία και ως λειτουργία. Να μην βάζουμε μέρες συνεδρίασης τότε, να μην τις βάλαμε σήμερα τη μέρα της συνεδρίασης. Από τη στιγμή που θα υπήρχε αυτή η διαδικασία. Ωραία. Καταγράφεται. Η κυρία Πέρκα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με τις προτάσεις και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Καραθανασόπουλο ό,τι αφορά ότι η εξεταστική πρέπει να προτείνει όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Προφανώς να μην έχουμε συνεδρίαση. Αλλά θα συμφωνήσω και σε αυτό, το είπα και πριν ατύπως. Εμείς είμαστε μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, που σημαίνει ότι δεν έχουμε το περιθώριο αντικαταστάσεων. Και όμως κάνουμε και συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, μιλάμε στα νομοσχέδια, έχουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας που πρέπει να πάμε τον ακούσουμε και δεν ζητάμε ποτέ να αλλάξει το πρόγραμμα της Επιτροπής. Θα μου πείτε είναι ο Πρωθυπουργός. Δεν γίνεται όμως έτσι. Και θα πρέπει, αφήστε αυτό με τον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί κάποιος να μην να συνεχίσουν. Εγώ έτσι κάνω. Φεύγω, μπαίνω, κάνω τη δουλειά μου. Αυτό όμως που κυρίως θέλω να πω είναι ότι δεν γίνεται όταν λείπει ο κ. Τσαβδαρίδης. Δηλαδή είναι τόσοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορούν άνετα να τον αντικαταστήσουν σε κάποια συνεδρίαση και να κάνει την άλλη δουλειά που έχει. Φανταστείτε αν κάθε φορά που είχα κάτι άλλο έλεγα ότι η εξεταστική τώρα σταματάει γιατί εγώ πρέπει να εισηγηθώ το τάδε νομοσχέδιο. Ας έχουμε ένα μέτρο εδώ μέσα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος ακολουθεί? Ο κ. Δημητριάδης. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω και με τις δύο προτάσεις. Και για το αίτημα να μην γίνει συνεδρίαση, αλλά και για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα το συνυπογράψουμε, θα το στηρίξουμε. Όσον αφορά για τη διακοπή, εγώ θεωρούσα ότι θα έπρεπε να διακοπεί, γιατί ξέρετε, όπως είπε η κυρία Πρέγκη, και εγώ το ζω βασικά. Είμαστε μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα και εμείς, και καταπονούμαστε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν ζητάμε να διακοπεί η διαδικασία της εξέτασης της Εξεταστικής Επιτροπής, όταν μιλάω ο πρόεδρός μας βασικά. Μπορεί κάλλιστα να πάνε όσοι βουλευτές επιθυμούν, να μείνει κάποιος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για να συνεδρίασει. Δεν χρειάζεται να φύγουν όλοι βασικά. Αυτό. Δεν είναι το θέμα, γιατί ξέρετε, αν το πάμε έτσι, τόσο η εξαστική επίπεδο θα έχει μεγάλο πρόβλημα στη διαδικασία. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Δημητριάδη.
Ο κύριος Βρετός. Συντασσόμαστε με τα δύο αιτήματα και με την προσθήκη τη συμπληρωματική από τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να έχει το αίτημα ολόκληρης της Επιτροπής της Εξεταστικής, δηλαδή αν είναι δυνατόν να υπάρχει μια ομοφωνία στην υποστήριξη αυτών των δύο αιτημάτων. Και παράλληλα, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν ξέρω αν θα μου δώσετε ξανά τον λόγο, να πω και χθες που λείπατε, έθεσα δύο θέματα αιτήματα. Θέλω όλη η εξέτασή μου όσον αφορά τον κύριο Μπίνη να πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δηλαδή το τμήμα της εξέτασής μου, με δύο αιτήματα που αναφέρονται μέσα. Το πρώτο είναι μια διαδικασία όσον αφορά ένα ερώτημα που φαίνεται εμφανώς στα πρακτικά σχετικά με τις διαδικασίες της σύμβασης και τα όρια. Και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι να πάει στην Αρχή Διαφάνειας το ερώτημα αυτό που είχαμε καταθέσει εμείς και υποστηρίχθηκε από την αντιπολίτευση, να ελεχθεί ο κύριος Τερεζάκης ως δημόσιος λειτουργός, αν είναι στα καθήκοντά του να ψεύδεται και να αποκρύπτει στοιχεία ή να καλύπτει με τις αναφορές του και το κύριος που έχει λόγω της θεσμικής του ιδιότητας την απόκρυψη στοιχείων που έχει συντελεστεί μετά από τη διαγραφή των αρχείων στα καταγραφικά. Επειδή το συγκεκριμένο ερώτημα είναι σαφές, να αποσταλεί όπως ακριβώς κρατήθηκε και σήμερα από εμένα στην αρχή ΕΑΔ ως διαβιβαστικό, έτσι ώστε να κάνει το καθήκον της όσο φορά και να το διαβιβάζει βεβαίως στον εισαγγελέα όσο είναι υποχρεωμένη η ΕΑΔ όταν τίθεται θέμα παράνομη τάση και συμπεριφορά του δημόσιου λειτουργού, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο μεταβατικός πρόεδρος της ΟΣΕ, κύριος Τερζάκης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρος. Κύριε Πρόεδρε, συντάσσομαι και εγώ με τα αιτήματα που έχουν ακουστεί, όπως και με τον κύριο Καναθανασόπουλο. Θεωρώ ότι τον κύριο Τσαβδάδη μπορεί να τον αντικαταστήσει επίσης κανονικά κάποιος άλλος συνάδελφος από τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, συμπληρωματικά θέλω να υπενθυμίσω ότι χθες έκανα ένα αίτημα το οποίο δεν συζητήθηκε, δεν σχολιάστηκε καν και έχει να κάνει με την παραπομπή του κυρίου Γαραμαλή στην εισαγγελία για το αδίκημα της ψευδορκίας. Και το επαναφέρω και ελπίζω να συζητηθεί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Και ο κύριος Φωτήλας. Ναι, νομίζω ότι το αίτημα πρέπει να το διαβιβάσουμε στον πρόεδρο της Βουλής. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι η διάσκεψη των Προέδρων είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει. Αλλά το αίτημα νομίζω ότι πρέπει να διαβιβαστεί στον πρόεδρο της Βουλής. Ωραία. Θα διαβιβάσουμε το αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής. Βέβαια, να θυμίσω ότι εμείς έχουμε μία παράταση ψηφισμένη και στην Ολομέλεια έως τις 22 Φεβρουαρίου. Έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι από εκεί πέρα θα ξανασυζητήσουμε για δεύτερη παράταση. Ωραία, πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε με την πρόσκληση του μάρτυρα. Παρακαλώ να κληθεί στην αίθουσα ο κύριος Κωνσταντίνος Αγοραστός. Το βρήκες, γιατί τώρα έλεγα στην πραγματικότητα ότι θα βρει όλη τη συνεδρία. Ναι.
Λίγη υπομονή έρχεται. Λίγο πιο μακριά από εδώ. Καλημέρα. Να έρθουν φωτογράφοι, ούτως ή άλλως είναι ανοιχτή η διαδικασία. Φωτογράφοι να έρθουν, ούτως ή άλλως είναι ανοιχτή η διαδικασία. Παρακαλώ οι φωτογράφοι να εισέλθουν. Για λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να εξέλθετε τις αιθούσεις. Καλημέρα κύριε αγοραστέ. Παρακαλώ για τα τυπικά της διαδικασίας μας. Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης, καθώς και την επαγγελματική σας ιδιότητα. Κωνσταντίνος Αγοραστός του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας. 29 Ιανουαρίου 1963, Λάρισα. Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Δηλώνω. Ακριβώς. Παρακαλώ. Ωραία. Κύριε Αγοραστέ, θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε. Αρχικά κάνω μια γενική εγώ ερώτηση. Γύρω από την υπόθεση, το τι γνωρίζετε για την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη και σε ό,τι αφορά τη δική σας παρουσία, τη δική σας εμπλοκή ως περιφερειάρχης τότε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Για ακόμη μια φορά εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τη συντριβή μου για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Κατανοώ και σέβομαι τον πόνο των συγγενών, των οικείων, των θυμάτων και των επιζώντων. Σεβόμενος απόλυτα το ρόλο της Εξεταστικής Επιτροπής και αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελείτε, βρίσκομαι ενώπιον σας και θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Κληθείς εκ μέρους σας
να εξεταστώ ως μάρτυρας για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σας γνωστοποιώ ότι για αυτά τα πραγματικά περιστατικά διενεργήθηκε ήδη μεταξύ άλλων εις βάρος μου ποινική προκαταρτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Εν συνεχεία, όπως πληροφορήθηκα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και η δικογραφία διαβιβάστηκε στο εφετείο Λάρισας λόγω ειδικής δοσιδικίας. Επισημαίνω ότι με δεδομένη την ιδιότητά μου ως κατηγορουμένος στην ίδια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν να καταθέσω ενώπιον της Εξαρτητικής Επιτροπής Βουλής, αφού όπως προανέφερα, αυτή εκκρεμεί στη δικαιοσύνη και θα είμαι σε θέση να καταθέσω μετά την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Αναφέρω επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, και την ανεπίτρεπτη και παράνομη δημοσιοποίηση στοιχείων της ποινικής δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος μου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ποινική διαδικασία, στην οποία φέρω την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δεν επιτρέπεται να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και να παραμορφώνει τους κανόνες με την προσαρμογή, εντός εισαγωγικών, προσαρμογή τους σε προσδοκίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την ορθή διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας. Η αυστηρή τήρηση των ελόγων κανόνων διασφαλίζει μόνη αυτή την νομιμοποίηση της δικαστικής απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί και κατατείνει στην αποδοχή της δικαστικής απόφασης ως προϊόντος μιας ορθής διαδικασίας που διεξάγεται με όρους εισηγορίας και δικαιότητας. Από τις διατάξεις των άρθρων 145, παράγραφος 1-2 και 147, παράγραφος 1-3 του κανονισμού της Βουλής, προκύπτει ότι οι εξεταστικές επιτροπές έχουν μεταξύ των άλλων το δικαίωμα να καλούν και να εξετάζουν μάρτυρες με τους όρους όμως και τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 223 παράγραφος 4 και 273 παράγραφος 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας συνάγεται ότι το πρόσωπο κατά το οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου απαγορεύεται να καλείται και να εξετάζεται ως μάρτυρας. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει και από τις αυξημένες τυπικής ισχύως διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα και δει πρώτον από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις οποίες καθιερώνεται το δικαίωμα δίκαιης δίκης και το τεκμήριο αθωότητες. Και δεύτερον, από το άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 7 του Διεθνής Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, νόμος 2462 του 1997, το οποίο διακηρύσει την απαγόρευση της αυτοεπιβάρυνσης. Ορομέρια Αλίου Πάγου, Δεύτερη, 1999, Ολομέλεια Αρίου Πάγου, 1η, 2004 και Συμβουλίου Πλημελιωδικείου Αθηνών, 2087 του 2011, το οποίο και προσκομίζω. Αρνούμε κάθε εις βάρος μου κατηγορία ως αβάσιμα και αδίκως έχει διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο, η οποία αποτελεί απόρρια παραπλάνησης πολιτικών αντιπαραθέσεων και επιδιώξεων, δεδομένου ότι, όπως έχω ήδη πει στη δήλωσή μου, Περιφέρεια Θεσσαλίας,
παρήχε αποκλειστικά και μόνο υποστηρικτική βοήθεια που συνίστατο μόνο στη διάθεση μηχανημάτων όπως αποφασίστηκε από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Ενήργησε δηλαδή ως όφιλε να πράξει χωρίς να έχει πρωτοβουλία ενεργειών. Κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνω ότι ασκώ κατάρθρον 104 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το δικαίωμα σιωπής, επιφυλασσόμενος να παράσχω τις απαιτούμενες εξηγήσεις μου ενώπιον των δικαστικών αρχών όπου εκκρεμεί η παρούσα υπόθεση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φωτήλα, έχετε το λόγο στις εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν χωρεί και περιθώριο για μεγάλες δυνατότητες. Ο μάρτυρας ήταν ξεκάθαρος. Επικαλείται προφανώς το άρθρο 210 του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο ακόμα και με ποινή απαράδεκτου δεν μπορεί να καταθέσει ο μάρτυρας ενώπιον ανακριτικών αρχών από τη στιγμή που είναι κατηγορούμενος για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δεχτούμε το υπόμνημα, αν έχει να μας καταθέσει κάτι, και να συνεχίσουμε. Θα μας το καταθέσετε αυτό, έτσι? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, από το νόμο προβλέπεται το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει δικαίωμα, βεβαίως, από το νόμο είναι πλήρως κατοχυρωμένο, όπως και το τεκμήριο αθωότητος. Απλά θα διαφωνήσω ότι η κλήτευση είναι νόμιμη. Πρέπει να έρθει οποιοδήποτε μάρτυρας, ακόμη και κατηγορούμενος. Στην εξέτασή του όμως έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Ξεκάθαρα, οριζόντια, αυτό είναι πλήρως από το νόμο. Ούτως ή άλλως, για εμάς το ζητούμενο, ναι, υποστηρικτική πράγματι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το θέμα ήταν ποιος είχε την πρωτοβουλία γενικότερη σύμφωνα με τον νόμο των κινήσεων και ποιος έδινε τις εντολές. Κατόπιν αυτού παρέλκει οποιαδήποτε άλλη ερώτηση μετά το εκφρασμένο πλέον δικαίωμα από τον νόμο, από την Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, δικαίωμα της σιωπής. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόκαλη. Κυρία Αποστολάκη, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς είναι δικαίωμα του κύριου αγοραστού το δικαίωμα σιωπής, άρα δεν θα προχωρήσουμε σε εξέτασή του. Είναι κρίμα που επιλέγει αυτό το δικαίωμα, αλλά προφανέστατα είναι δικαίωμά του και είναι και κρίμα που δεν κλήθηκε νωρίτερα. Θα ήταν πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ επιβοηθητική η κατάθεσή του. Σεβόμαστε όμως την επιλογή του. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος. Δεν αμφισβητούμε, κύριε Πρόεδρε, το δικαιώματα του κατηγορούμενου και βεβαίως ότι και το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη. Δεν είναι αυτός άλλωστε ο ρόλος μας. Απλώς ως Εξεταστική Επιτροπή μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς συμπληρωματικά στις διαδικασίες της δικαιοσύνης που έχουν κινήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή και άλλοι κατηγορούμενοι περάσαν από εδώ, με ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, καθαρός ουρανός σε στραπές δεν φοβάται. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Πέρκα από την Νέα Αριστερά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εννοείται ότι και εγώ αντιλαμβάνομαι το ορθόν, το δικαίωμα μάλλον. Και πρέπει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα πώς λειτουργεί η εξεταστική. Δεν έγινε, για παράδειγμα, δεκτό το αίτημα των οικογενειών να προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία και μετά να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό το ζήσαμε με πολλούς μάρτυρες. Ό,τι και να πούμε, δυστυχώς χάνουμε χρόνο και δεν προχωράει όπως θα έπρεπε η Επιτροπή, γιατί δεν κάνουμε δεκτό αυτό το αίτημα. Να έρχονται πια οι μάρτυρες να μπορούν να καταθέσουν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριος Δημητριάδης από το Κόμμα των Σπαρτιατών. Ναι, θα ήθελα να πω και εμείς σεβόμαστε το δικαίωμα του μάρτυρα και το δικαίωμα σιωπής και το τεκμήριο αθωότητας. Όμως θα ήθελα να πω ότι το κρίσιμο για μας ήταν ποιος έδωσε την εντολή. Εμείς αυτό θέλαμε να μάθουμε. Ναι, ανεξαρτήτως της υποστηρίξεως, εμείς αυτό θέλαμε να μάθουμε. Όμως θα ήθελα να πω και το εξής. Ουσιαστικά δικαιωνόμαστε, όσοι λέγαμε από την αρχή, ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε στο 2023. Και όχι να συγκρίσουμε το 1997. Διότι αν έρχονταν νωρίτερα ο κύριος αγοραστός, ίσως θα μπορούσε να μας απαντήσει, να μας είχε διαφωτίσει κρίσιμα ζητήματα. Φάνηκε λοιπόν την αρχή ότι υπήρχε λάθος στο σχεδιασμό.
Απλώς ήθελα να πω ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε κρίσιμες λεπτομέρειες για κάτι το οποίο υπήρξε, συνιστούσε αλλίωση του πεδίου του δυστυχήματος, του εγκλήματος όπως το λέμε εμείς. Για αυτόν τον λόγο κατανοούμε, αλλά θέλαμε πραγματικά, δικαιωνόμαστε ότι θα έπρεπε να εκλειθούν όλοι οι μάρτυρες οι κρίσιμοι νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος κάτι να προσθέσει. Ένα πολύ μικρό συμπλήρωμα. Επειδή εντάξει κατανοούμε και αποδεχόμαστε και το δικαίωμα του κυρίου αγοραστού, θα θέλαμε να, με βάση αυτό, να ζητήσουμε ο κύριος Τριαντόπουλος να είναι μέσα στη διαδικασία της αναθεωρημένου καταλόγου. Από τη στιγμή που θα έχουμε δική συζήτηση. Το λέω αυτό, το λέω γιατί παίζει. Απλώς θα το θέσετε, το τονίζω, θα έχουμε δική συζήτηση το για τους μάρτυρες. Τονίζω τώρα λόγω ακριβώς. Θα το θέσετε, ναι, θα κάνουμε δική συζήτηση. Προσπαθώντας να προσπεράσουμε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει. Ωραία. Πολύ σύντομα και εσείς, κύριε Κόκαλη, για να δώσω και στους υπόλοιπους. Κύριε Πρόεδρε, ναι, μεν ασκήθηκε το δικαίωμα της σιωπής, όμως προκύπτει από την κατάθεση, από τη λέξη υποστηρικτική, ότι σύμφωνα με τον νόμο, άλλο όργανο είχε την κεντρική καθοδήγηση, γι' αυτό και εμείς καλούμε, έχουμε καλέσει ούτως ή άλλως τον κύριο Τριαντόπουλο. Νομίζω, θα το πούμε στους μάρτυρες, ούτως ή άλλως έχουμε καλέσει. Προκύπτει κρεμότα, ξεκάθαρα η ανάγκη κλήτευσής του. Λεπτό μόνο να πω και εγώ κάτι, επειδή δεν πρέπει να αφήνουμε υπονοούμενα ούτε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Ο νομοθέτης δεν σκέφτηκε τη διάταξη αυτή προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους που φοβούνται να καταθέσουν, επειδή ακούστηκε ότι όποιος φοβάται, όποιος δεν φοβάται. Το κάνει ο νομοθέτης γιατί θέλει να διαφυλάξει μια διαδικασία. Άρα δεν έχει νόημα να λέμε ότι άμα δεν φοβάσαι θα πρέπει να θες να καταθέσεις. Όχι, ο νομοθέτης ορίζει συγκεκριμένες δικλείδες, τις οποίες όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε και το κάνει για να προφυλάξει τη διαδικασία, όχι κάποιο κατηγορούμενο. Α, για το καθαρό ουρανό. Ναι, οκ. Okay. Ο κύριος Βρετός. Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό ένας μάρτυρας σαν τον κύριο Αγοραστό που έχει τιμηθεί πολλάκις από τους συμπολίτες του και έχει τιμήσει την πολιτική όπως και τον ετοίμησε υπηρετώντας την πολιτική με άξονες την νομιμότητα και την ηθική. Σήμερα, σεβαστό το δικαίωμά του, απλώς επικαλέστηκε απέναντι στους συμπολίτες του μόνο το ένομο δικαίωμά του να μην σιωπήσει. Γιατί εμείς δεν τον καλέσαμε ως μάρτυρα, τον καλέσαμε ως μάρτυρα και όχι ως κατηγορούμενο. Απλώς τον καλέσαμε για να διερευνήσουμε τις πολιτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν και προφανώς θα σεβαστούμε τη δυνατότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Απλώς σημειώνω ότι αναφέρθηκε μόνο στη νομική υπόσταση και όχι στην ηθική υπόσταση που πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολιτική πράξη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καραγεωργοπούλου. Κύριε Αγοραστέ, στο δικαίωμα της σιωπής που επικαλείστε, εγώ θα σας απαντήσω ότι το έγκλημα των τεμπών είναι ένα συλλογικό τραύμα. Ένα τραύμα τόσο βαθύ και τόσο μεγάλο, όσο βαριά είναι και η σιωπή που το σκεπάζει. Θα επικαλεστώ, με αφορμή την προηγούμενη συμμετοχή μου στην Επιτροπή της Βιβλιοθήκης της Βουλής, ένα ιστορική σημασίας γεγονός, τα εγκαίνια του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στους Κορισχάδες της Ευρυτανίας. Εκεί λοιπόν τιμήθηκε, ακόμα και από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, η Εθνική Αντίσταση απέναντι στον κατακτητή της Γερμανίας και στους δοσύλλογους που τον πλαισίωσαν και συνεργάστηκαν. Θα σας αναφέρω επίσης προς γνώση ότι δυστυχώς ενώ τιμήθηκε η Εθνική Αντίσταση με την ίδρυση αυτού του μουσείου σε ένα χωριό ιστορικό που έδειξε εκείνη την Ελλάδα που δεν υποτάχθηκε στο ναζιστικό ζυγό και κράτησε ψηλά τη σημαία της Αντίστασης, παρόλα αυτά η ίδια Ελλάδα στα ειδικά δικαστήρια της χώρας τιμώρησε λιγότερο από το 2% όσων μηνύθηκαν ως δοσύλλογοι και αυτούς με πολύ μικρές ποινές. Αυτά. Να είστε καλά. Λίγο το μικρόφωνο.
Το μικρόφωνο σας, κύριε Φλωρέ. Κύριε Πρόεδρε, ήταν ξεκάθαρο τα όσα μας είπε ο κύριος Αγοραστός. Απλώς να αναφέρουμε, επειδή έχει συζητηθεί και σε προηγούμενη επιτροπή, ότι η κλήση είναι νόμιμη, ο μάρτυρας πρέπει να έρθει εδώ. Από εκεί και πέρα, αν δεν θέλει να καταθέσει, θέλει να καταθέσει ένα υπόμνημα και αυτό ήταν και τέλος, είναι το δικαίωμά του. Το είχαμε ξανασυζητήσει ούτως ή άλλως και στους προηγούμενους μάρτυρες που είχαν κληθεί και είχαν διωχθεί. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω μόνο στον κύριο Αγοραστό ότι εμείς θέλουμε πραγματικά μόνο ένα όνομα και ελπίζω αυτό το όνομα να το καταθέσετε όταν κληθείτε να πάτε στον εισαγγελέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Φλωρό. Με τη σύμφωνη γνώμη του σώματος και μετά τις τοποθετήσεις όλων των εισηγητών, κύριε Μάρτυρα, σεβόμενοι το σώμα, το δικαίωμά σας και το τεκμήριο αθωότητά σας, σας αποδεσμεύει. Μία διακοπή για να καλέσουμε τον επόμενο μάρτυρα. Έχει ειδοποιηθεί. Προφανώς. Θα σας καλέσουν, κύριε Μάρτυρα, και για την υπογραφή αυτών των δηλώσεων που κάνατε.